Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ομότιμος καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καραρίτη. Λοιπόν, η Ευρώπη, από ό,τι λέει η έκθεση Ντράγκη, για να αναταχθεί οικονομικά και παραγωγικά, χρειάζεται ένα σχέδιο Marshall επί δύο, για τέτοια κονδύλια μιλάμε. Έκανε και άλλες προτάσεις, έτσι να αναπτυχθεί η αμυντική βιομηχανία. Το κατάλαβε, έμπειρος είναι, ότι εδώ υπάρχει ζήτηση και ανάγκη ασφαλείας, αλλά και ζήτηση άρα και παραγωγή. Γενικά, τι βλέπετε στην Ευρώπη? Η Ευρώπη έχει μείνει χωρίς παραγωγική πηξίδα, έτσι. Κύριε Καραρίτη, ο κύριος Ντράγκη μίλησε καταρχάς για μια υπαρξιακή πρόκληση της Ευρώπης αν δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και εστιάζει την υπαρξιακή πρόκληση στο γεγονός ότι πέρα από τις αναδιατάξεις του παγκόσμιου συστήματος που συντελούνται σήμερα μέσα σε ένα σε μια μεταβατική περίοδο από την παγκοσμιοποίηση προς ένα κατακαιρματισμένο κόσμο όπου δημιουργούνται νέες συμμαχίες, νέα μπλοκ, γεωπολιτικά και γεωοικονομικά, η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι η διαχρονική χαμηλή παραγωγικότητά της που δεν επιτρέπει την αύξηση του βιωτικού της επίπεδου όπως στις αντίστοιχες χώρες που είναι σε μεγάλες οικονομίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και αυτό, εάν συνεχιστεί, απειλεί βασικά το βιωτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μειωθεί σταδιακά και θα μειωθούν και κατ' επέκταση, όπως λέει ο ίδιος ο Ντράγκη, και οι φιλοδοξίες της Ευρώπης. Άρα, ο Ντράγκη ξεκινάει από ένα στοιχείο σημαντικό, ότι η αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος ανακεφαλή ήταν δύο φορές μεγαλύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την Ευρώπη από το 2002. Αυτό το είχε πει και στην έκθεσή του ο Λέτα. Ναι. Αυτή είναι μια διαπίστωση. Πού οφείλεται αυτή η διαπίστωση? Ότι το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν επενδύει επαρκώς σε καινοτομικούς τομείς και ούτε σε έργα υποδομών σημαντικά, τα οποία είναι απαραίτητα για να αυξήσουν την παραγωγικότητα της οικονομίας της και να είναι περισσότερο ανταγωνιστική στον κόσμο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει τα επόμενα χρόνια να επενδύσει 700 με 800 δισεκατομμύρια ετησίως, 4,4-4,7 του ΑΕΠ της, προκειμένου να αντιμετωπίσει την πτωτική, αν θέλετε, την ελληματική παραγωγικότητά της και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Να επενδύσει δηλαδή σε καινοτομία και υποδομές. Καινοτομία, γενικότερα στην ψηφιακή οικονομία, όπου είναι πάρα πολύ καθυστερημένη σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή σε σχέση με το βαθμό ψηφιοποίησης της οικονομίας της. Στη δημιουργία μεγάλων ψηφιακών εταιριών σε σχέση πάλι με τους δύο ανταγωνιστές της. Και θα πρέπει να δώσει την δυνατότητα να δημιουργηθούν μεγάλες εταιρείες ευρωπαϊκού βεληνικούς που να μπορέσουν να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των δύο άλλων κολοσσών, της Κίνας και των ΗΠΑ. Για να εξευρεθούν λοιπόν αυτοί οι πόροι, δεν επαρκεί ο ρυθμός μεγέθησης του ΑΕΠ ο σημερινός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρυθμός σήμερα, όπως ξέρετε, στην Ευρωζώνη έχει περιοριστεί στο 0,5% έναντι 2,5% στις ΗΠΑ και 5,2% στην Κίνα. Οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι πολύ απαισιόδοξες για την Ευρώπη. Προβλέπεται ότι ο χαμηλός ρυθμός μεγέθησης θα είναι γύρω στο 2% μέχρι το 2030. Αυτός ο ρυθμός δεν επαρκεί για να χρηματοδοτήσει αυτές τις επενδυτικές ανάγκες της Ευρώπης. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας και οι πόροι που διαθέτει η Ευρώπη. Ποιοι είναι αυτοί οι πόροι? Είναι τα 33 δισεκατομμύρια αποταμιευτικοί πόροι που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πετύχει αυτό το στόχο.
Πόσο είναι η αποταμιευτική πόρη? 33 τρισεκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό. Άρα επαρκούν, ναι, ένα μέρος να αξιοποιηθεί σωστά, αλλά δεν φτάνει ούτε αυτό μόνο. Θα πρέπει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει κάτι το οποίο δεν μπορεί από μόνος του ο δημόσιος τομέας να το κάνει, ο ιδιωτικός τομέας να το κάνει, να χρηματοδοτήσει την κατασκευή έργων υποδομών, αυτά που ονομάζει ο Ντράγκη δημόσια αγαθά. Δημόσια αγαθά είναι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, είναι υποδομές γενικότερες και κυρίως να χρηματοδοτήσει την ενεργειακή μετάβαση προς ένα νέο σύστημα απαλλαγμένο από τα ρηπτά καύσιμα. Όλα αυτά απαιτούν επενδύσεις. Τώρα, το διακύβευμα είναι εάν διάφορες χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικές απόψεις με την έκθεση Ντράγκη, ήδη ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, κ. Καραλίτη, θα διαβάσατε σήμερα, άλλος, ναι, ότι είπε ότι οι πόροι δεν μπορούν να προκύψουν από την αύξηση του χρέους, γιατί ο Ντράγκη αναφέρεται σαφώς σε κοινό δανεισμό, στην ανάγκη έκδοσης κοινού χρέους, έτσι, για να διατηρηθούν τα επιτόκια χαμηλά. Αυτό δεν το δέχεται η Γερμανία. Και αυτή είναι η πάγια πολιτική της Γερμανίας. Άρα το να κινητοποιηθούν μόνο οι ιδιωτικοί πόροι, ο ταμιευτικοί πόροι, δεν θα αρκεστούν. Αν χρειάζεται ένα συμβασμός εκεί, τι θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα ταμεία ανάπτυξης, διαρθρωτικά ταμεία, που θα πρέπει για να καλύψουν τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια με τη διεύρυνσή της από 27 σε 32-35 μέλη, θα χρειαστούν πάρα πολλά λεφτά, θα πρέπει να εφεύρει ή να υιοθετήσει νέους φόρους σε κοινοτικό επίπεδο. Και εκεί είναι μια μεγάλη διαπραγμάτευση μεταξύ των φιλελεύθερων ή και των παρεμβατικών κυβερνήσεων που θέλουν περισσότερο Ευρώπη. Πάντως φορολογικά οι Ευρωπαίοι είναι στα όρια τους. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές αναχώρα, αλλά σε γενικές γραμμές το εισόδημα έχει υποχωρήσει των Ευρωπαίων. Αν προσταθούν και νέοι φόροι, θα πάμε σε κοινωνικές εκρήξεις και πολιτικές εξελίξεις. Μιλάμε για φόρους οι οποίοι δεν θα επηρεάσουν το παραγωγικό σύστημα. Κοιτάξτε, ο ΦΠΑ σήμερα, ένα μέρος του ΦΠΑ που τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισαγωγικοί δασμοί που εισπράττονται, είναι κάποιοι πόροι, αλλά τώρα μιλάμε και ένα φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, μικρό μεν, κάτω από το 1%, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διαθέσιμα κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού. Διαφορετικά, εάν δεν βρεθούν αυτοί οι πόροι, θα έχουμε μια αύξηση των ανισοτήτων στην Ευρώπη, θα έχουμε τις πλούσιες χώρες που θα μπορούν να χρηματοδοτούν έργα υποδομών και άλλες που δεν θα μπορούν. Δεν είναι αυτό το νόημα της Ευρώπης. Το νόημα της Ευρώπης είναι ότι πρέπει από κοινού να γίνουν προσπάθειες και αυτό συνεπάγεται κοινή συγχρηματοδότηση των έργων που απαιτούνται. Η στάση της Γερμανίας είναι πάγια πάντως κατά του κοινού χρέους, κατά του κοινού δανεισμού. Εν τω μεταξύ όμως και η ίδια με την δική της διαχείριση για την δική της οικονομία έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Μηδενική ανάπτυξη, στα όρια, νομίζω τεχνικά είναι σε έφεση ήδη. Μεγάλες βιομηχανίες της κινδυνεύουν με λουκέτο. Αυτό δηλαδή που κάνει στο εσωτερικό της και την έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, θέλει να το επιβάλλει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει μια οικονομική αιμονή. Κύριε Καραλίτη, η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης. Είχε ύφεση πέρσι. Θα είναι θαύμα να αποφύγει και για δεύτερη χρονιά την ύφεση. Η βιομηχανία της έχει αποδιοργανωθεί πλήρως μετά την αύξηση, τον τετραπλασιασμό της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και των ρηπτών καυσίμων μετά τον Ρωσικανικό πόλεμο. Εργοστάσια απειλούνται με κλείσιμο, όπως η Volkswagen πρόσφατα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κλείσει για πρώτη φορά στην ιστορία της γερμανικής αυτοβιομηχανίας εργοστάσια στην Γερμανία. Η προσαρμογή που πρέπει να κάνει είναι τεράστια και κατανοούμε βέβαια τις ανάγκες της Γερμανίας και την σφιχτή πολιτική που θέλει να ακολουθήσει προκειμένου να προστατεύσει την βιομηχανία της. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η γερμανική οικονομία εξαρτάται και σε ένα μεγάλο βαθμό από την εσωτερική αγορά της Ευρώπης. Από τη ζήτηση βέβαια. Και η αγορά της Ευρώπης θα γίνει ακόμα πιο απαραίτητη για τη Γερμανία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος διατάραξης των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα.
που πιέζουν διάφορες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα αν χάσει αυτή την πρόσβαση ή μειωθεί η πρόσβαση των γερμανικών προϊόντων στην κινέζικη αγορά, θα πρέπει κάπου η Γερμανία να διώξει αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν θα μπορούν να εξάγει στην Κίνα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Έχασε την φθηνή ενέργεια μετά την αποσύνδεση από τη Ρωσία, θα χάσει και την εμπορική αγορά της Κίνας έστω εν μέρη, άρα θα πρέπει να δει τι θα κάνει. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ωραία. Ανανεώνουμε ραντεβού να μιλήσουμε και για το δικό μας εδώ παραγωγικό μοντέλο, το τι πρέπει να γίνει, που ούτε εδώ υπάρχει πηξίδα από ό,τι φαίνεται, κύριε. Μια τελευταία λέξη ο Ντράγκη είπε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Δεν είναι δυνατό μετά από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρώπη λόγω του Ρωσικού πολέμου και λόγω του ότι οι Αμερικανοί αργά ή γρήγορα θα σταματήσουν να είναι κύριοι χορηγοί στρατιωτικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ και θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες που ήδη άρχισαν να το κάνουν. Εκεί τίθεται το θέμα, λέει ο Ντράγκη, να παράγουμε από κοινού στρατιωτικό εξοπλισμό, διότι αυτό που κάνουμε σήμερα με το κατακαιρματισμό της αγοράς αμυντικού εξοπλισμού στην Ευρώπη, έχουμε καταστήσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μη ανταγωνιστική. Ναι, ναι. Μα το έλεγε και ο Λέτα στην έκθεσή του, ότι έχουν αυξήσει οι Ευρωπαίοι τις αμυντικές δαπάνες και το 80% πηγαίνει σε αμερικανικές αγορές. Άρα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την ενιαία αμυντική πολιτική της Ευρώπης. Βεβαίως υπάρχει και απόφαση να αυξηθεί στα 58 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν είναι παρκές. Η Ευρώπη ξοδεύει 1/3 από αυτά που ξοδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον αμυντικό της προϋπολογισμό. Άρα η αμυντική αγορά στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντική. Εισάγει το 55% των εξοπλισμών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δημιουργήσει λοιπόν μια βιομηχανική βάση εδώ, όλες οι χώρες θα υποφεληθούν. Σε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο θα υπάρχει ένας καταμερισμός εργασίας μεταξύ των χωρών για να καταστεί η αμυντική βιομηχανία ανταγωνιστική. Ναι, θα ενισχυθεί η καινοτομία, θέσεις εργασίας, οικονομίες κλίμακος, συμβατότητα οπλικών συστημάτων. Είναι πάρα πολλά αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένας τεχνοκράτης σαν τον Ντράγκη αντιλαμβάνεται όλες τις πτυχές και αυτή που είναι κρίσιμη. Ωραία, ανανεώνουμε ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καραγιώτα. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε και ένα άλλο τέτοιο κύκλο γεωοικονομικό που έχει ενδιαφέρον και μετά θα πάμε στα πιο δικά μας.